Hello. Όπως βλέπετε, εν διαφορετική ποιότητα της κάμερας, επειδή πλέον θα κάνω vlogs με το κινητό μου. Η κάμερα που χρησιμοποιούσα ήταν της αδερφής μου. Δεν ήταν δική μου κάμερα. Δεν είχα ποτέ κάμερα. Επειδή παλιά δεν ασχολούμαι με βίντεο, όπου ήθελα να κάνω το comment song, που ήταν το πρώτο μου βίντεο, έπιασα την κάμερα της αδερφής μου. And I've been using her camera ever since. Αλλά πλέον δεν μπορώ να χρησιμοποιώ την κάμερα της, επειδή από ό,τι βλέπετε, αν είδατε το comment song 4, τώρα είμαι στην Ολλανδία. Παρόλο που τώρα είμαι στην Κύπρο, I'm recording this πριν πάω Ολλανδία. Αλλά θα το κάνω upload όταν πάω Ολλανδία. Απλά ήθελα να αρκέψω το vlog πριν να πάω Ολλανδία για να σας δείξω κάποια πράγματα για το comment song 4, επειδή ακόμα δεν τελειώσα το comment song 4. So I want to show you the process. Για όσους καταλάβουν, χρησιμοποιώ το Sony Acid. Τούτα όλα είναι η στίχη μου μόνο. All this is my lyrics. All this is the music. Είναι η μουσική. The bloody blue. Oh my god. Το λοιπόν, επειδή στο comment song 4 τραγουδώ, έχω γίνει αλκοολικός και δεν είμαι καλός τραγουδιστής, κάποτε χρειάζεσαι τέτοια προγράμματα. Έχω γίνει αλκοολικός. Τούτες δαμέ είναι οι νότες και δαμέ είναι οι σύλλαβες που τραγουδώ. Μπορείς να αλλάξεις τις σύλλαβες. Αν αλλάξουμε τις νότες, ένα το τραγουδό τελειά λάθος ας πούμε. Κάπως έτσι. Έχω γίνει αλκοολικός μου. Κατάλαβες! Τα ηχογραφώ και μετά βάλω τη φωνή μου σε αυτό το πρόγραμμα και για μέ που είναι τραγουδισά καλά τις νότες, μπορείς να τα φτιάξεις. Και γίνεται χαμός. Τούν τα προγράμματα χρησιμοποιούνται με τη Ριάννα, με τη Μαντόνα, με την Britney Spears, με τραγουδίστριες που δεν ξέρουν καλά να τραγουδούν live. Γι' αυτό που με στα τραγούδια ακούνται τέλειες και μετά που κάνουν live ακούνται χάλια. Επειδή για μέ που δεν τραγουδούν καλά τις νότες, φτιάχνουμε τες. Hello, yes, it's the comment song 4. Το λοιπόν, ας σας μπέρδεψα, κάνω τώρα το vlog που την Κύπρο, αλλά θα το κάνω upload μετά το comment song 4 που έκανα το μισό στην Ολλανδία. So, τώρα όπως βλέπετε το vlog, είμαι στην Ολλανδία. Να! Βασικά πάμε στο αεροδρόμιο. Είμαι σε ένα αεροπλάνο, είμαι σε ένα αεροπλάνο. Πείτε όλοι yay! Πείτε yay! Yo! Τώρα είμαι στο σπίτι της γιαγιάς της Κάτιας στην Ολλανδία. Η γιαγιά της κάποτε πάει Κύπρον, so κάποτε να μηνίσκω δάμε σε τούντο σπίτι. And this is a pretty fancy house. Τα φώτα δουλεύουν με remote control. Και έχει και ένα telescope so you can spy on all the neighbors. Μέχρι και ο κάλαθος είναι fancy, δε. Ανοίστο. Και κλείσει σιγά σιγά. Βρωμό Ολλανδί, βρωμό Ολλανδί. Για να φανταστείτε, δεν είμαι καν στο sex museum. Είμαι σε κανονικό μαγαζί. Cannabis tea, cannabis cookies, cannabis lollipops. Είμαι στο Άμστερνταμ τώρα με την Γάλλια. Αλλά μην είσαι στο Άμστερνταμ, μην είσαι στο Lights and Veins. Lights and κάτι. Ήρθαμε να Άμστερνταμ γιατί να πάμε σε συναυλία του Jay-Z. Ήρθαμε κιόλας για να ηχογραφήσω κάτι πράγματα για το Comet Song 4 που ήδη το είδατε γιατί το ανέβασα πριν να ανεβάσω αυτό το vlog. Πόσες φορές να σας το πω. Κάτι άλλο, στην Ολλανδία, αν πάει McDonald's ή KFC, ξέρω εγώ, πληρώνεις για τις τουαλέτες. 50 cent, 1 ευρώ, πρέπει να βάλεις 1 ευρώ μες στην πόρτα για να ανοίξει για να κατουρίσεις. Δεν ξέρω αν είναι έτσι στην Ελλάδα, στην Κύπρο είναι έτσι. Τώρα είμαι σε ένα coffee shop. Είναι πολλά παράξενο να μπαίνεις σε ένα μπαρ και να βρωμεί μαριουάνα και ένα νόμιμα. Ή όμως σε πια μάφιν γιατί δεν πίνω τσιάρο. Παίζει υπόψε τα με η Άιαξ στο γήπεδο τους και απέναντι παίζει ο Jay-Z. Και τώρα είμαι σπίτι μου, στην Ολλανδία. Επειδή πολλοί ρωτούμε αν είμαι όντως Ολλανδία, πριν συνεχίσω με τα συνηθισμένα βίντεο, μάλλον είναι να κάνω ένα βίντεο λίγο πιο inspirational, αντί αστείο, που να εξηγώ γιατί είμαι Ολλανδία, να σας δείξω την καινούρια κάμερα,
Να δείτε για ποιο λόγο δεν μπορώ να κάνω vlogs με την καινούρια κάμερα. Και να κάνω ελληνικά και κυπριακά ζώα 3, Ελλήνες καλλιτέχνες 3, Q&A, all that good shit. Bye.